Την καταστροφή και τον εφιάλτη φωτίζουν έστω και αμυδρά χτίδες ζωής μέσα από τα χαλάσματα των χιλιάδων κτηρίων που κατέρευσαν σε Τουρκία και Συρία. Συγκλονιστική είναι και η αυτοθυσία των διασωστών που δίνουν μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, προσπαθώντας να αφουγκραστούν τον παραμικρό θόρυβο κάτω από τους τόνους ερειπίων που να δηλώνει ζωή. Εσύ με δουλειώσαν! Εκεί κέρα βουρ! Σαρά τόρου γελίωρος! Εκεί κέρα τα βουρ! Ισλίτια βουρ! Συγκλονίζει επίσης και η φωτογραφία ενός πατέρα που κρατά ακόμη το χέρι της νεκρής κόρης του κάτω από τα χαλάσματα. Enkaz altında kızınızın elini tutarken bir sembol haline geldiniz. O gün neler yaşadınız efendim? Yani çok kötü oldum. Çünkü duyar duymaz yani gittim oraya ben. Ve kendilerimle orada imkanlarla çabalayarak kızımı çıkarmak için uğraştım ama maalesef kızımı kurtaramadım. Yani anne acısı, evlat acısına de şey olmuş, çok kötüymüş. Συγκλονιστική επίσης είναι και η μαρτυρία της Μαρίας Εκμετσίογλου, γνωστή σεφ και κατοίκου της Τουρκίας, η οποία μέσα από το ένα τσάνελ διηγείται πως έζησε η ίδια τον σεισμό. Δεν υπολογίζεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χαθεί. Όλος ο κόσμος είναι εδώ, όλος ο πλανήτης είναι εδώ, βοηθάει ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Όσοι έχουν τα τσάλινα νεύρα, που δυστυχώς δεν τα κατάφερα να τα έχω εγώ, είναι σε αυτά τα χωριά που έχουν τις μεγάλες πληγές. Γιατί οι κραυγές που ακούγονται μέσα από τη γη, αλλά δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα, είναι κάτι το τραγικό, κάτι που δεν... Ναι. Ούτε αυτό εμείς δεν μπορούμε τώρα να το αντιληφθούμε έτσι όπως το αισθάνεστε εσείς. Και νομίζω ότι και άνθρωποι πολύ δικοί σας πρέπει να περνάνε αυτή την ταλαιπωρία τώρα, κυρία Εκμακτσίογλου. Και λυπάμαι άνθρωποι που το λέω πραγματικά. Χάθηκαν, ναι. Άνθρωποι φίλοι μας, όσοι συγγενείς μου, γιατί εγώ δεν έχω συγγενείς σε εκείνες τις περιοχές, είναι η Αντιόχεια, η Αλεξανδρέτα, εκεί έχει πάρα πολλούς χριστιανούς ορθόδοξους που ζούσαν εκεί μαζί με τους νομεθανούς που ζούσαν αιώνες τώρα μαζί. Πυλωνίζουν επίσης εικόνες που έρχονται και από την Συρία με τον Μπασάρ Αλάσαντ να δίνει το δικό του μήνυμα κατά της Δύσης. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως στην Τουρκία και την Αντιόχεια αναμένεται να επισκεφθεί ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Νίκος Δένδιας, ο οποίος μαζί με τον Τούρκο ομολογό του Μεβλού Τζαβούσογλου αναμένεται να προχωρήσουν σε μια αυτοψία των καταστροφών, με τον Μεβλού Τζαβούσογλου να προχωρά μάλιστα σε δηλώσεις υπέρ της Ελλάδος. When we had terrible earthquake in 1999, another earthquake in a month, I think, or more than in a month, hit Greece, and we supported each other. I still believe that we shouldn't wait another disaster to support each other or to resolve our disputed issues or outstanding issues or problems. Therefore, we should do our best to normalize the relations.